Το Ιδρύμα Τεχνολογία και Έρευνα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με αστροναύτη ένα κουλίκι, που ακούει στο όνομα και τη ο Κομψό. Η αποστολή αυτή αποτελεί μια κορυφαία διεθνή προσπάθεια, στην οποία συμμετέχει το Ινστιτούτο Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία του Ιδρύματο Τεχνολογία και Έρευνα, με στόχο να μελετήσει πώ η έλλειψη βαρύτητα στο διάστημα επηρεάζει το μυϊκό σύστημα και τη φυσική κατάσταση του οργανισμού. Πρόκειται για μια διεθνή συνεργασία η οποία συντονίζεται από την Ασα και την Έζα, την ευρωπαϊκή ε, ε, διαστημική εταιρεία, όπως ξέρετε αστροναύτες οι οποίοι έχουν είναι αναγκασμένοι και έχουν ως αποστολή να παραμείνουν για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα στο διάστημα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με απώλεια μυϊκής μάζας επίσης έχουμε και φαινόμενα νευροεκφυλισμού λόγω έκθεσης σε επικίνδυνα επίπεδα κοσμικής ακτινοβολίας Η Κρήτη πάει για πρώτη φορά στο διάστημα χάρη στο Ίδρυμα με τη Διεθνή Ακτινοβολία όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Το σκουλίκι αστρονάύτη θα εκτοξευτεί από το Διαστημικό Κέντρο Κέννεντι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις 18 Νοεμβρίου και θα μείνει στο τροχιακό εργαστήριο μέχρι την αναπαραγωγή του και οι προνύμφες του θα επιστρέψουν στη γη. Θέλουμε δηλαδή να κατανοήσουμε πώς συμβαίνει αυτό, ποιοι είναι οι μηχανισμοί πίσω από τις βλάβες που δημιουργούνται έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούμε να αναπτύξουμε μεθόδους, τρόπους προστασίας. Πέρα από την άμεση ας το πούμε, εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά τους αστροναύτες θα έχουμε και σημαντικά ευρήματα που αφορούν συνολικά τον άνθρωπο γιατί τέτοιου είδους ακτινοβολίες έχουμε και εδώ στη Γη. Χρησιμοποιώντα τον αστροναύτη και νοραβδί τη Elegance, οι επιστήμονε θα μελετήσουν τι βιολογικέ επιπτώσει τη μακροχρόνια παραμονή στο διάστημα με στόχο να βρεθούν αποτελεσματικέ, καθοριστική σημασία θεραπείε για το μέλλον των διαστημικών αποστολών. Ένα μακροπρόθεσμο στόχο είναι να βρεθούν θεραπείε και για νευροεκφυλιστικέ νόσου, όπω είναι το Αλτσχάιμερ και η Άνια. Προ το παρόν, θέλουμε να καταλάβουμε την επίδραση των ακτινοβολιών και αυτών των παραγόντων στη βιωσιμότητα των κυτάρων. Δηλαδή, πώς αυτοί οι παράγοντες μπορούν τελικά να μειώσουν την ικανότητα των κιτάρων να αναπαράγονται και να επιβιώνουν. Αν το καταλάβουμε αυτό θα μπορούμε στη συνέχεια να αναπτύξουμε και φαρμακευτικές μεθόδους για παρεμβάσεις έτσι ώστε να μπλοκάρουμε ε, τις βλάβες αυτές πριν προκληθούν και άρα να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά αυτές τις νόσους. Είναι η πρώτη φορά που Ελληνικό Ερευνητικό Ίδρυμα συμμετέχει σε βιοιατρική μελέτη στο πλαίσιο Διεθνούς Διαστημικής Αποστολής με συμμετοχές και από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Νότια Κορέα.